Συναυλία αλληλεγγύη με γνωστά ονόματα τη ελληνική μουσική σκηνή πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έξω από το Βασιλικό Θέατρο, το οποίο βρίσκεται υπό κατάληψη από την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συντονιστικού των Δραματικών Σχολών τη Θεσσαλονίκη, τα μέλη του οποίου ζητούν την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματο 85, υποστηρίζοντα ότι υπονομεύει το εργασιακό του μέλλον και υποβαθμίζει την τέχνη στη χώρα. Στο πλευρό των φοιτητών και των σπουδαστών των παραστατικών τεχνών, Εκπρόσωποι φορέων και σωματείων και πλήθο κόσμου, ενώ καλλιτέχνε πραγματοποίησαν συναυλίε όπω η Ματούλα Ζαμάνι, τα υπόγεια ρεύματα και τα συγκροτήματα Sai Trips to Death και Super Stereo, ο Γιάννη Χαρούλη και η Νόμικ. Σε μήνυμα που διάβασαν στη διάρκεια τη συναυλία, τα μέλη τη κατάληψη του βασιλικού τόνισαν ότι η υποβάθμιση του πολιτισμού είναι ζήτημα όλη τη κοινωνία. Σχολιάζοντα τι τελευταίε ανακοινώσει τη κυβέρνηση για του μισθού των καλλιτεχνών, είπαν πω οι φαινομενικέ υποχωρήσει και οι ασαφεί υποσχέσει δεν μα συγκινούν και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των ετοιμάτων του, που είναι η απόσυρση του Πρεδικού Διατάγματο 85 και η ανωτατοποίηση των σπουδών στι παραστατικέ τέχνε. Ξανά το τελευταίο, σχολιάζοντα τι τελευταίε ανακοινώσει τη κυβέρνηση για του μισθού των καλλιτεχνών, είπαν πω οι φαινομενικέ υποχωρήσει και οι ασαφεί υποσχέσει δεν μα συγκινούν, δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των του που είναι η απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματο 85 και η ανατολποίηση των σπουδών στι παραστατικέ τέχνε.